στο ίντερνετ, γι' αυτό και είναι και πια από τις πιο συχνές. Γιατί να πούμε ότι παλιότερα το είχαμε και λίγο φόβο, έτσι. Τώρα έχει γίνει μια ρουτίνα οι πλαστικές επεμβάσεις. Εντάξει, δεν... ρουτίνα δεν είναι, αλλά είναι μια... εννοώ ότι. Είναι, είναι μια επέμβαση που δεν θα την κάνει. Να σου πω κάτι. Μη σκέφτεσαι τους ανθρώπους γύρω σου. Έτσι, μπράβο. Να σκέφτεσαι ότι άνθρωποι που δεν γνωρίζει. Γεμίζουν τα χειρουργεία. Δεν έχει σημασία γιατί. Συμφωνώ. Δηλαδή, εσένα μπορεί να σου κάνει εντύπωση γιατί είσαι αλλού και είσαι αλλού, δεν ξέρεις, ξέρεις μόνο όποιος βλέπεις γύρω σου. Πάρε και αυτούς που δεν ξέρεις. Όλοι έχουν ένα καημό μέσα τους. Αυτά που λέγαμε πριν. Άλλος με τη μύτη, άλλος με το στήθος. Ειδικά το στήθος για τη γυναίκα. Και μετά τις είναι πολύ σημαντικό. Άλλες μετά τις γέννες. Άλλες το σκέφτονται όταν είναι 25 και σου λέει, εγώ ξέρω, αδικήθηκα. Έχω πολύ μικρό στήθος και γιατί. Ναι, το σύμβολο της θηλυκότητας και σου λέει άλλη ότι τώρα, με μια πολύ απλή ουσιαστικά διαδικασία, θα το κάνω για να ανέβει η ψυχολογία μου. Και γιατί όχι. Γι' αυτό λοιπόν και εμείς σήμερα έχουμε τον αγαπημένο μου. Του στέλνω την αγάπη μου και τα φιλιά μου, γιατί εκτός ότι είναι ένας σπουδαίος γιατρός, τον Ανδρέα Φουστάνο μιλάω, είναι ένας πολύ ωραίος άνθρωπος που ξέρει την ψυχολογία της γυναίκας και μπορεί να την πλησιάσει με τον κατάλληλο τρόπο. Αυτά τα λέω εγώ γιατί έτσι είναι. Σε άλλες περιπτώσεις. Να την ηρεμήσει, γιατί εμείς οι γυναίκες κουβαλάμε και τη δικιά μας τρέλα. Ναι, και τα γιγαντώνει. Δηλαδή θέλω να πω ότι μπορεί μια γυναίκα να βλέπει. Παράδειγμα λέω, εσύ μπορεί να λες δεν αντέχω τόσο πολύ στήθος και να λέει μια άλλη γυναίκα εσύ αυτό το στήθος ονειρεύομαι. Θέλω να πω ότι κάθε μία μας έχει τη λόξα της. Μπορεί να βλέπει πράγματα που οι άλλοι δεν τα βλέπουν ή τα βλέπουν και τους αρέσουν. Έτσι γίνεται νομίζω. Θέλουμε αυτό που έχει ο άλλος και δεν εκτιμάμε τι έχουμε εμείς. Ο Ανδρέας μου δεν υπάρχει. Χαίρομαι πάρα πολύ που η ζωή τον έφερε μπροστά μου. Τον αγαπώ πολύ για πάρα πολλούς λόγους. Και τον καμαρώνω γιατί είναι σπουδαίος γιατρός. Γεια σου ρε κουμπάρε, σε χαίρομαι που σε βλέπω πάντα με το χαμόγελο, ακόμα και τις πολύ βραδινές ώρες. Τις πολύ βραδινές ώρες της εργασίας σου εννοώ. Δεν εννοώ του κεφιού και του γλεντιού. Λοιπόν. Η αγάπη είναι αμοιβαία. Το ξέρω. Λοιπόν, Ανδρέα μου, πες μου δύο λόγια. Πραγματικά, αυτό που έλεγα πριν που το διαβάσαμε πριν από λίγες μέρες και εξού και κλείσαμε αυτό το ραντεβού να τα πούμε λίγο τηλεοπτικά. Γιατί ξέρεις. Λέμε ότι κάποιες εποχές δεν σκέφτεσαι, δεν ξεκινάς λέγοντας ότι ας διορθώσω αυτό που αισθητικά με χαλάει όταν υπάρχουν αρκετά οικονομικά προβλήματα. Όμως ξαναλέω, για τον καθένα η δικιά του περίπτωση είναι ξεχωριστή. Και ναι, θα βρει τον τρόπο για να το λύσει. Λοιπόν, για πες μας λίγο, εδώ στην Ελλάδα, πώς είναι τα πράγματα. Άκουσα αυτά που είπατε προηγουμένως. Μπορώ να πω ότι τα πράγματα είναι normal. Δηλαδή δεν υπάρχει κάτι διαφορετικό στη Γερμανία, στη Γαλλία.